Στο σημερινό βίντεο, τι έχουμε εδώ, τι έχουμε. Τζαβουλίνιο! Big man Τζαβ. Ναι, αυτός είναι. Αυτός είναι ψεύτικος. Έπρεπε να ετοιμαστώ λίγο. Αυτό το σημερινό βίντεο είναι special. Είναι πολύ special. Είναι special επειδή πρέπει να συνεχίσω το σερί μου του να σε πετσοκόβω στα ίδια τα βίντεο. Ρε φίλε, όποτε σε φέρνω στο κανάλι, για κάποιο λόγο με πετσοκόβεις. Αλλά σήμερα, εκτός όταν φτιάξουμε μια ομάδα, θα έχουμε και λίγο gameplay. Οπότε σήμερα λέω, μήπως το αλλάξουμε αυτό, ρε φίλε. Έτσι για αλλαγή να μην κερδίσω εγώ μια φορά ένα challenge στο βίντεο μου. Α, το έχεις ήδη ότι θα κερδίσεις. Ναι, ρε, σήμερα δεν χάνω. Όπως καταλαβαίνετε, πλησιάζει Team of the Year. Βασικά, έχει βγει ήδη Team of the Year. Βγαίνει, μπαίνουν στα πακέτα attackers, μπαίνουν midfielders. Θα βγουν κάποια στιγμή όλοι. Οπότε εμείς τι θα κάνουμε σήμερα. Θα διαλέξουμε διάφορους παίκτες από πολλές Team of the Year που έχουν βγει. Από το FIFA 9 που ξεκίνησε το Ultimate Team μέχρι το FIFA 23 που ξέρουμε ποιες ήταν Team of the Year. Και θα φτιάξουμε δύο ομάδες και θα πάμε head to head. Κίτρινη! Θα παίξουμε και στο τέλος 1v1 με τις δύο ομάδες που έχουμε φτιάξει και ο χαμένος θα έχει ένα τροχό με τους παίκτες που έχει διαλέξει και ένας από τους παίκτες του. Άντε, γεια! Μπέβγε! Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί! Έλα! Δεν το άλλαξε! Πάρτε το! Θα φύγω το 13! Ω! Πολύ πρόσφατο! FIFA 23! FIFA 23! Περσινό! Ξέρετε ποιο θα πάρω, έτσι! Είναι πολύ όμορφο! Κίλιαν Μπάπε! Ναι! Μπαπέ, λοιπόν, στο σκουότ, καλώς ήρθες και θα έχουμε ένα νέο σχετικά παίχτη. Ήρθε η σειρά μου να γυρίσω τον τροχό για να δούμε σε ποιο FIFA θα κάτσει. FIFA 9! Πόσο μου 17! Το αγαπημένο σου FIFA! Το αγαπημένο μου FIFA είναι εδώ! FIFA 17! FIFA 17 και για να σκεφτώ τώρα εδώ τι επιλογές έχω, εντάξει. Θα πήγαινα για Ρονάλντο, αλλά προτιμώ να πάω για Μέση. Okay. Θα πάρω έναν Μέση γιατί ξεκίνησες... Στο FC κατάλαβες, λίγο κάπως έτσι, ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το πας. Εντάξει, έχει μια καλή κάρτα ο Ρονάλντο και εννοείται θα πάρω έναν Radioactive Μέση. Το Radioactive θα πάρεις κιόλας. Θα πάρω το Radioactive ρε φίλε γιατί... Έτσι πρέπει να δυναμώσει η ομάδα. Πήρε Μπαπέ. Πρέπει να απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, πήρε μεσάγια. Δώσε μου τώρα ένα καλό FIFA, ρε φίλε. Ή τουλάχιστον πήγαινε full πίσω ώστε να μπορώ να πάρω κάποιον icon που υπάρχει στο FIFA. FIFA 09. Αυτό θα γίνει μάλλον. FIFA 13. Φρέναρε. Ναι! Το έδωσε, το ζήτησες. FIFA 13. Θέλω κάποιο παλιό. Κάτσε το να παραθυμηθώ. Για θυμίσου. Ναι. Λοιπόν, FIFA 13. Ultimate Team. Έχουμε και Λεμεκασία στο τέρμα. Πικέ, Ράμος, Ασιμπή, Μαρσέλο αριστερά, Ντάνι Άλβες, Τσάβι Αλόντζο, Ινιέστα, Μέση, Φαλκάο και Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, και. Ποιον θα πάρω τώρα εγώ από φόρμα. Θα πάρω. Δεν υπάρχει και πολύ να σπονδυθεί. Θα πάρω Κριστιάνο Ρονάλντο, λοιπόν. Το έκανε. Θα τον βάλω στην ομάδα. Πρέπει να τον βάλω στην ομάδα μου, ρε φίλε. Πρέπει να βάλω τον. Στην ομάδα μου, Κριστιάνο Εμπαπέ στην επίθεση. Winter Wildcard. Ναι, θα τα σκάσω. Θα τα σκάσεις. Λοιπόν, και σειρά μου τώρα, δεν ξέρω τι θέλω. Δεν ξέρω αν θέλω πάλι το καινούριο. Δεύτερο παίκτη για σένα για να δούμε ποιο FIFA θα είναι. Ό,τι μου δώσει τύχη. FIFA 22. Και έχουμε FIFA 22. FIFA 22, οκ, το ακούω. Και η Team of the Year του FIFA 22 ήταν Ντοναρούμα στο τέρμα, Ρούμπεν Δίας με Μαρκίνιος, Χακίμι Ζωάο Κανσέλο, Ντε Μπρόινε, Ζορζίνιο, Καντέ, Λεβαντόφσκι, Μέση και Μπαπέ. Ωραία. Πάρε Ζορζίνιο να έχεις κότσια. Δεν έχω τόσα κότσια. Και η επιλογή μου εννοείται εδώ είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες και ARL και στο παιχνίδι και θα είναι ο KDB. Κέβιν Ντε Μπρόινε λοιπόν στην ομάδα μαζί με το Μέση. Μ' αρέσει. Ωραία μου ομοιοκαταληξία. Λοιπόν, με το Μέση, αλλά δικιά μου σειρά. Δώσ' το, έλα, 20, 11, 19! FIFA 19, είχαμε μια πολύ ωραία Team of the Year. Αλλά ήτανε για τον... Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι! Βαράν, Βαντάικ, Σέρχιο Ράμος, Μαρσέλο, KDB, Καντέ, Μόντριτς, Εμπαπέ, Μέση και Κριστιάνο. Οπότε ήδη έχουν. Μπροστά πάρει, δεν μπορείς να πάρεις τίποτα αυτή τη στιγμή. Και αυτό που φυσικά εννοείται, αν πάρει ένας έναν παίκτη, ο άλλος δεν μπορεί να πάρει τον ίδιο. Που δεν το αυτό δεν το είπαμε. Ναι, εγώ έχω Μέση, ας πούμε, ο Τζαβού δεν μπορεί να πάρει Μέση. Όπως και εκείνος έχει Κριστιάνο και Εμπαπέ, εγώ δεν μπορώ να πάρω Κριστιάνο και Εμπαπέ. Και πάει λέγοντας. Εγώ θα πάρω τον καλύτερο αμυντικό στο F24, θα πάρω Βίρτζιλ Βαντάικ στο CB. Γιατί εντάξει, και να μην είναι καλύτερο αυτό από μένα στο FIFA, δεν πειράζει, αν έχω Βαντάικ. Θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να βάλει γκολ. Θέλω ένα παλιό τώρα, θέλω ένα icon, κάτι τέτοιο να πάρω. 16! FIFA 16, οκ. Έχεις FIFA 17 τώρα και FIFA 16. I like. Σε πάνε στα παλιά. Μ' αρέσει. Ωραία, και έχουμε FIFA 16 Team of the Year με Neuer στο τέρμα. Ράμος και Τιάγκο Σίλβα στην άμυνα. Μαρσέλο Ντάνι Άλβες. Ινιέστα, Μόντριτς, Πογκμπά στο κέντρο. Ρονάλντο, Νεϊμάρ και Μέση. Τι μας μένει και δεν έχουμε πάρα την επίθεση. Τζόγκο Μπονίτο. Θα τα σκάσει.
σκάσει για Νεϊμάρ ή θα πάρει τον απλό Νεϊμάρ. Θα τα σκάσω για Νεϊμάρ. Oh. Θα τα σκάσω για Νεϊμάρ γιατί πρέπει, ρε φίλε. Πρέπει να πάρουμε κάτι ακραίο. Αλλά εντάξει, Μέση, Νεϊμάρ, De Bruyne είναι πολύ όμορφα πράγματα. Πρέπει να έχω και έναν στο κέντρο τώρα, οπότε πρέπει να δούμε και κάποιον που ήταν σε καλό. Ανάλογα, πού θα σε πάει. Πήγε στο παλαιότερο. Έχουμε το πιο πρόσφατο που το χτυπήσαμε ήδη. Γιατί εγώ το έχω κάνει. Εσύ το έχει κάνει. Έχει πάει στο τελευταίο, το πιο πρόσφατο και στο πιο παλιό. Βιβανιά, λοιπόν, έχουμε Κασίγια στο τέρμα, Φέρδιναν Τέρι στην άμυνα. Πουγιόλ, Ράμο, right back. Ο Ράμο, left back ο Πουγιόλ. Τζέραρντ, Τσάβι και Κακά. Μέση, Τόρε και Ρονάλντο. Πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά. Πολύ ενδιαφέρον αυτή η τιμολογία. Τώρα θέλω κάποιον στο κέντρο ή κλειδώνω άμυνα. Και ο Ρίο Φέρντιναντ, ο οποίος αυτό το δίδυμο το έχω στο πάρα πακέτο και είναι απίστευτο. Οπότε θα το κάνω. Θα το κάνεις. Γιατί ρε φίλε τώρα, Τζέραρντ, Τσάβι και Κακά σε 4-4-2, δεν θέλω να από αυτούς τους τρεις εκεί πέρα να σου πω αλήθεια. Οπότε θα πάρω Ρίο Φέρντιναντ. Τι άμυνα και επίθεση. Και επίθεση. Πιστεύει, έχω πάει στα δύο άκρα. Πραγματικά. Τώρα παίζει να έχω και τον τίποτα. Αλλά οκ, το βρίσκουμε, ρε φίλε. Για να σου δούμε τώρα. Πώς θα τα απεξέλθει. Μου άρεσε το Φένια που είδα την Team of the Year, ρε φίλε. Ήταν ωραίο αυτά τα παλιά vibes που πήρα. Θέλω κάτι τέτοιο. Πάρ' το πάλι. Πάλι FIFA 17. Πήγαμε πάλι FIFA 17. Θα κλείσω με το κέντρο μου και θα πάω. Πάω. Το έκανε ρε φίλε. Με τον Λούκα Μόντριτς στη UCL εννοείται που είναι καρτάρα με τριβέλα. Την ξέρω και πολύ καλά. Εγώ την είχα τύχει. Την είχες πολύ καιρό. Την έχω τύχει. Και νομίζω ότι μπορεί να πάει λάθος με De Bruyne Μόντριτς ρε φίλε στο κέντρο. Αμυντικά τώρα δεν είμαστε φοβερά. Αλλά just vibes. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω κλειδώσει άμυνα τουλάχιστον τα CB και του επιθετικού. Τώρα θέλω κάποιον κεντρικό. Δώσε μου ένα. FIFA 17. Ποιο. Back to back τώρα, FIFA 17. Not. Πάλι FIFA 17, ρε φίλε. Πάλι FIFA 17, back to back FIFA 17, τι γίνεται. Λοιπόν, επειδή ξέρω εγώ τις κάρτες στο FC και ξέρω ότι έχει βγάλει ένας από αυτούς μία κάρτα η οποία μπορεί να παίξει και σε μια άλλη θέση, έχω κλειδώσει την άμυνα, αλλά θα πάρω Σέρχιο Ράμος και θα πάρω την Ice. Fire. Μια από αυτές τις δύο πάνω. Είναι μια που παίζει σε DM και παίζει και σε Intermid. Πού θα τον πάρω για να παίξει έτσι αυτό το γκόφτι στο κέντρο. Εν τω μεταξύ πάλι με σκοτώνει γιατί σκεφτόμουν το Ράμος κάποια στιγμή να τον πάρω εγώ στην άμυνα που δεν έχω πολλές επιλογές. Δεν το σκέφτηκα καν αυτό εν τω μεταξύ. Αλλά πάει και ο Ράμος. Και πάμε στο. Ποιο FIFA 19 θα πάμε. Ποιο FIFA 19. Ποιο FIFA 19 θα έρθει. Είσαι κολόγο. FIFA 21. FIFA 21, οκ. Ωραίο, 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 ωραίο. Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ, Φαντάικ, Σέρχιο Ράμος, Αλφόνσο Ντέιβις, Κίμιχ, Ντε Μπρόινε, Μπρούνο Φερνάντς. Μπρούνο Φερνάντς. Εμπαπέ, Λεβαντόφσκι και Κριστιάνο Ρονάλντο φυσικά. Από αυτή την ομάδα θα πάρω αμυντικό και θα είναι ο Αλφόνσο Ντέιβις. Οκ. Θα πάρω τον Αλφόνσο Ντέιβις γιατί. Θα πας προς Μπάγερν προς αυτή τη φάση. Ναι, ρε φίλε, είναι και μια επιλογή η οποία έχει pace. Πρέπει να σκεφτώ λίγο και το παιχνίδι εδώ πέρα που παίζουμε. Συνεχίζουμε. Δώσω μου κάποιον τώρα. Θέλω έναν creative midfielder ή κάτι τέτοιο. Ή έναν winger ίσως. FIFA 17 και πάλι FIFA 17. Πάλι FIFA 17 θα πας. Δεν έχω επιλογές τώρα. FIFA 17, ρε φίλε. Τι είναι αυτό τώρα που βλέπω μπροστά μου. Cross, Modric. Τώρα θα πάρω Neuer, ρε φίλε. Δεν έχω κάποια άλλη επιλογή. Όχι, ρε φίλε, και εγώ πώς θα κάνω και εμείς να πάρεις Ντόι, εσύ. Δεν έχω κάποια άλλη επιλογή. Σιγά μην πάρω cross στο κέντρο, ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Όλα λειτουργούν για να μου χαλάει τη δική μου ομάδα, για να φτιάχνει τη δική του. Νόιερ λοιπόν στην ομάδα, 0 chemistry και αυτός. Έχουμε 5 chemistry όμως κάποιος. Φοβερό chemistry, μ' αρέσει το. Έχω κάνει τον άξονα, τι γίνεται, ρε φίλε. Θα πάρω κάνω στα πλάγια. Λοιπόν, έλα τώρα, όχι FIFA 17, εντάξει. Δώσε κάτι άλλο, το έχουμε βαρεθεί. Δεν έχουμε, σε λίγο δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα στο FIFA 17. Πρέπει να το κάνουμε remove. FIFA 19 πάλι. Εντάξει, μ' αρέσει το FIFA 19, μ' αρέσει. Τουλάχιστον έχεις διάφορες επιλογές. Εντάξει, ναι, μ' αρέσει. Ρε φίλε, και ναι, όταν παίρνει το Davis, έλεγα από μέσα μου, μην τύχει πάλι και πάρει Neuer, να πάρει κάτι άλλο και παίρνει τον Neuer στην επόμενη. Ράμος έχεις πάρει, Φαντάικ έχεις πάρει. Τι μου μένει εμένα λοιπόν εδώ σε αυτή την πανέμορφη Team of the Year του FIFA 19, ο δεύτερος αμυντικός και ο πρώτος center back στην ομάδα θα έρθει και θα είναι ο Γαφαήλ Βαγάν. Μπας Βαράν. Γαφαήλ Βαγάν. Μηδέν και εμείς την πάλι. Μηδέν και εμείς τη συνεχίζουμε. Ακάθεκτη. Κάτι που να έχει κάτι που δεν μπορεί να πάρει στο κέντρο, ρε φίλε. Τώρα δεν ξέρω αν φάτε και αυτά, θα γουστάρω πάρα πολύ. FIFA 21! Ναι. Θα το κάνω. Θα πάω για Bruno Fernandes ως τον δεύτερο κεντρικό μου δίπλα στον Ράμος. Μεξί, Ράμος και Bruno Fernandes δεν γίνεται. Το κλάμα που θα πέφτει στο γήπεδο. Πω, πραγματικά θα πνιγούμε στα δάκρυα. Θα πραγωθούμε. Και έχω 9 chemistry. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Για να δούμε τώρα τι θα έχω εγώ. Έλα, δώσε μου κανένα FA 15, FA 14. Δεν το έχουμε δει καθόλου.
FIFA 20. Οκ. Τώρα μιλάμε. Άλισον στο τέρμα. Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ. Φαντάικ, Ντε Λιχτ, Ρόμπερτσον, KDB, Ντε Γιόνγκ, Καντέ, Μανέ, Εμπαπέ και Μέση. Καρτάρα που ήταν αυτός ο Ντε Γιόνγκ, ρε φίλε, τον είχα. Γενικά είχε καρτάρες το FIFA 20, αλήθεια είναι. Όλοι οι Λίβερπουλ μέξει. Εντάξει, είχαμε πάρει και ένα Champions League, ρε φίλε. Για να κλείσουμε με την επίθεση, ρε φίλε. Oh. Αγοράσουμε έναν πανέμορφο Sadio Mane. The best player in the world. Για να δούμε, ρε φίλε, δώσουμε κάτι καλό. FIFA 23, FIFA 9 και πάλι. Πάλι ήταν στο FIFA 19. Έχεις επιλογές σε Team of the Year, φίλε, στο FIFA 9. Εμένα δεν μου βγάζει ένα τέτοιο FIFA. Πού είναι τα υπόλοιπα FIFA? Ω, ο Κακά παίζει left mid! Ο Κακά παίζει left mid! Λοιπόν, κλείνω και παίρνω. Ρικάρντο, Ρικάρντο, πώς το λένε αυτό, ναι. Σίγουρα τον έχω βάλει left mid. Τον ύπνο σου. Λοιπόν, έλα, δώσε μου τώρα ένα FIFA παλιό έτσι. Από το 13 και κάτω. Πάμε, 13 και κάτω. 13, 12, 11, 19. Έχεις πολλές επιλογές. Ναι, ναι, FIFA 13. Το ζήτησα, μου το έδωσε. Ευχαριστώ πολύ. Πανηγυρίζω εγώ για τον φίλο μου. Είσαι πανηγυρτζής απλά. Για τον φίλο σου. Λοιπόν, και στη Team of the Year του FIFA 13 έχουμε τους εξής παίκτες. Έχουμε τον Κασίγια στο τέρμα. Έχουμε Ράμος Πικέ. Έχουμε Ντάνι Άλβες Μαρσέλο. Ινιέστα Τσάβι. Τσάμπι Αλόνσο. Μέση Φαλκάο. Και Κριστιανό Ρονάλντο. Και η μόνη μου επιλογή σε αυτή τη φάση είναι ο Κασίγιας. Θα πάρω τέρμα. Θα πάρω έναν Nikon. Θα πάρεις chemistry. Θα πάρω chemistry, δηλαδή τι άλλο θέλω σε αυτή τη ζωή, πραγματικά. Ήρθε ο Κασίγιας. Και τα έπαιξε όλα. Τους λέει, παιδιά, ακούστε εδώ, είμαστε μια ομάδα, είμαστε μια παρέα. Παίξτε μπάλα. Όχι, απλά είπες όλους ότι σας αγαπάω, όπως είχε κάνει και στο Twitter τότε. Ναι. FIFA 14. Ο τουλάχιστον κάτι καινούριο. Δεν έχουμε κάνει FIFA 14 τώρα. Ισχύει, δεν την έχουμε δει. Για πάμε να δούμε FIFA 14 Team of the Year. FIFA 14 Team of the Year. Αμάν! Λοιπόν, έχουμε και λέμε Νόιρ στο τέρμα, τον έχω ήδη. Ράμος, Τιάγκο Σίλβα, Ντάνι Άλβες, Λαμ. Οκ. Θα μπορούσε και Ραμ για right back και left back. Okay. Ινιέστα Τσάμπι, Ριμπερί, Μέση, Ρονάλντο, Ιμπραχίμοβιτς. Έχουμε Ιμπραχίμοβιτς, Ριμπερί και Λαμ που δεν τους έχουμε ξαναδεί σε άλλη στιγμή από το γερ. Θα πάρω λοιπόν Φρανκ Ριμπερί. Ριμπερί. Ριμπερί, δεν νομίζω ότι τώρα παιδιά ο Λαμ και παίρνω 17 chemistry. Θα 10, αυτό θα 10 θέλω. Το πέρασε. 13, 18, 16 δεν έχουμε FIFA 16 έχουμε δει. Λοιπόν, και έχουμε FIFA 16 τώρα, το οποίο είναι μια δύσκολη κατάσταση, ρε φίλε. Δεν έχω κυριολεκτικά κανέναν να πάρω. Αναγκαστικά πρέπει να πάρω το Τιάγκο Σίλβα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Πρέπει να πάρω το Τιάγκο Σίλβα και το Τιάγκο Σίλβα έχει μόνο μια κάρτα η οποία ήταν SBC, άρα δεν μπορώ να πάρω αυτήν την κάρτα. Δεν μπορώ να πάρω αυτήν την κάρτα. Πρέπει να πάρει την απλή του, ναι. Αν και το Τιάγκο Σίλβα στην αρχή του FIFA, εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο παραπακέτο. Απλά εγώ τώρα θέλω left back και right back, παιδιά. Οπότε. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι κάποιο που έχει Μαρσέλο ή Ντάνι Άλβες, που ήταν πολλά. Και έχουμε FIFA 15. Που λογικά έχει Μαρσέλο Ντάνι Άλβες. Λογικότατα έχει Μαρσέλο Ντάνι Άλβες. Λογικότατα έχει Μαρσέλο Ντάνι Άλβες. Ναι! Πολλόφαρδος είσαι, ρε! Δεν ξέρω αν έχουμε κάνει FIFA 15, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε κάνει, γιατί βλέπω Ρόμπιν και δεν την Μαρία. Δεν έχουμε κάνει. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε Νόιερ, Λαμ, Ράμος, Τιάγκο Σίλβα, Ντάβιντ Λουίζ, Κρος, Ινιέστα, Ντι Μαρία στη United, Ρονάλντο Μέση και Ρόμπεν. Ρόμπεν, ο οποίος δεν υπάρχει στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει, οπότε. Θα πάρω τον Λαμ, ρε. Θα δώσω και chemistry. Εντάξει, τι να κάνουμε. Άμα επιτεθεί από αυτή την πλευρά. Ναι, μωρέ, τι άτυχος που είναι. Θα πάρει Λαμ και εγώ πήρα Τιάγκο Σίλβα γκολ. Όπω άτυχος ο τζαβού. Κρίμα ρε το παιδί. Μας κάνει πλάκα, ρε. Έλα, δώσε μου ένα καλό τώρα. Κάτι πρέπει να πάρω κι εγώ στην άμυνα. Κάτι πρέπει να πάρω να κλείσω το μάτι. Θα 20, εντάξει, άντε. Ξέρεις κάτι, δεν φοβάμαι. Θα πάρω Τρέντ. Πάρε Τρέντ. Για να σε σουσάρει κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, και τελευταία μου επιλογή. Λοιπόν, θέλουμε Ρόμπερτσον για να κάνει και λίγο τον Όχι, ο Αλφόνσο Ντέιβις είναι στο FIFA 21, θέλεις FIFA 20, φίλε. Και θα πάρεις FIFA 9. Εντάξει. Όχι, ρε φίλο μου, σήμερα το πρέπει να πάρω. Τι έχεις το FIFA 9. Αλλιώς μπορώ να αλλάξω σύστημα. Τι μπορώ να πάρω τώρα από αυτούς, ρε παιδιά, δεν μπορώ να πάρω κανένα. Θα πάρεις Πουγιόλ και θα το βάλεις left back. Α, έχω 29 chemistry. Ναι! Έχει 29 chemistry, χάρη σε μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμο. Να είσαι καλά. Η ομάδα μου λοιπόν κλείνει έτσι και ο Δήμος έχει άλλη μία επιλογή. Να δούμε πώς θα κλείσει και η δικιά του. Και εγώ έχω παιδιά σχεδόν και full chemistry. Τι είναι ό,τι καλύτερο. Για να δούμε τι θα κάνω εγώ. Τελευταία επιλογή και ποιο FIFA θα έχουμε στην τελευταία επιλογή. 20. Ναι, σταμάτα. Ναι, όχι, ρε, ναι, είναι ο Μαρσέλο, δεν ξέρω τι θα πάρω, γιατί χαίρομαι. Θα πρέπει να πάρεις. Αναγκαστικά πρέπει να πάρω. Cross και να το βάλεις left back. Αναγκαστικά πρέπει να πάρω cross και να μπει left back. Ναι! Ο cross θα μπει στο κέντρο και δεν με χαλάει καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αλλάξει το σύστημα, πολύ απλά. Και θα έχω τρεις κεντρικούς, απλά, πολύ απλά τα πράγματα, δεν είναι κάτι. De Bruyne, Modric, cross. Δεν θα κουμπήσεις μπάλα, απλά κάτι.
Ποια νομίζεις εσύ ότι είναι καλύτερη και ποιος νομίζεις ότι θα κερδίσει? Εγώ το νομίζω, ρε φίλε, ότι η δικιά μου είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη ομάδα. Εγώ νομίζω ότι η δικιά μου είναι καλύτερη. Γράψτε κάτω στα σχόλια, ρε φίλε. Να δούμε. Ψηφίστε. Δεν ξέρω. Βάλουμε και Στρόπολ. Στρόπολ. 2024. Στρόπολ. Το 2024. Και είμαστε έτοιμοι για το ματσάκι. Ωραία, τι ομαδάρα έχει ο άλλος. Τι ομαδάρα έχω εγώ, ρε φίλε. Ο άλλος. Είμαι έτοιμος να διαλύσω αυτήν την ομάδα. Πάμε. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Όπου θα πέσει full tryhard τώρα. Ναι. Bruno Fernandes. Παίζουμε λαμ. Ο! 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 Ποτέ. Όχι! Ποτέ μου είπε, δεν το πιστεύω. Ποτέ. Όπου το καημένο το μπουγιόλι δεν μπορεί να τον πιάσει το τηλέφωνο σου. Μανέ, Σάδιο Μάνε, Σάδιο Μάνε, αχ, γιατί έχει φαντάχει. Τρέντ. Ο De Bruyne, όχι, Νεϊμάρ, γκολ, Νεϊμαρζίτο. Με λίγο κοντρίτσα εκεί, έτσι, λίγο, Κολόφαρδε, κολόφαρδε, hey. Ωραίο passing game. Μανέ, Μανέ. Σονάκι μου κάνει. Πρώτο ημίχρονο, πάμε. Πάμε, 2-0. Γυρνάει το πράγμα. Μέση. Μέση. Σκοτωθήκατε με τον Chris Babu. Τι κάνανε. Ωραίο πουγιόλ. Όπα ρε. Όπα, δεν μου άλλαζε ρε. Το γκολ της τιμής. Βάλαμε ένα γκολ. Ένα γκολ τιμής. Μεγάλη νίκη. GG's. Ήταν επειδή είχα καλύτερη ομάδα. Εγώ στο είπα ότι έχω καλύτερη ομάδα. Δεν χρειάζεται και εμείς. Για να δούμε ποιο θα πετάξω μήμο. Είμαστε έτοιμοι. Μην πετάξεις κάποιον ακριβό, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Όπω τι θα σου πετάξει. Θα τρελαθεί ο λογιστής. Αν είναι κάποιος ακριβός. Κανόνισε. Κανόνισε. Πόπο τη γλίτωσε! Για τη γλίτωσε. Νομίζω καλύτερος πιο. Νομίζω πιο φθηνός πρέπει να είναι έτσι. 11 χιλιάρικα. Αυτό ήταν το βίντεο. Όλα τα links και τα λοιπά για το κανάλι του Τζαβουλίνου, εντάξει. Θα είναι και στον τίτλο και στην περιγραφή. Και κάπου εδώ, μέσα στη μέση εδώ, θα έχει ένα ωραίο βιντεάκι να συνεχίσει να βλέπει. Και φτάνουμε για 100.000, πάντα το sub. 100.000! Να πάρουν πλακέτα. Λούκας πλακέτα.